πλήθος κόσμου στα Χανιά. Είχαμε και το σχετικό ρεπορτάζ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της συναδέλφου της Βίκης Παπαδογιαννάκη. Πλήθος κόσμου λοιπόν είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη Έμα που έχασε τη ζωή της εκεί σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης καθώς παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ό,τι και να πούμε βέβαια είναι λίγο, εγώ θα σταθώ λίγο στο μεγαλείο ψυχής και στη δύναμη που κρύβει η οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας της ΕΜΑΣ, καθώς είχαμε βέβαια την δωρεά οργάνων. Ένα ηχηρό μήνυμα, ένα δυνατό μήνυμα το οποίο εστάλει από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Μία 40χρονη μητέρα πήρε την καρδιά της και ακόμα τρεις συνάνθρωποι μας πήραν νεφρούς και ύπαρ. Θέλω λίγο να σταθούμε, να βλέπουμε εικόνες βέβαια από το τελευταίο αντίο που είπαν σήμερα οι δικοί της άνθρωποι, φίλοι, συγγενείς και απλός κόσμος στην άτυχη κοπέλα. Να σταθούμε λίγο στο θέμα της δωρεάς οργάνων, στο θέμα της μεταμόσχευσης και να πάμε στον Μάριο Μαρκόπουλο. Δεν χρειάζονται συστάσεις, αιμοκαθερόμενος αθλητής, ένας μαχητής της ζωής, ο Μάριος, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα και καλός φίλος. Μάριε, την καλησπέρα μας. Τα λέμε για ακόμα μία φορά τηλεοπτικά. Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη η χαρά μου πρώτα απ' όλα επειδή συνομιλούμε μετά από κάποιο καιρό και επειδή ως κανάλι και ως όμιλος προωθείτε και συνεχώς συνομιλείτε και κάνετε εκπομπές για τη δωρεά οργάνων και είναι ένα θέμα που το έχετε στην επικαιρότητα πολύ τακτικά και είναι όντως σημαντική η συνεισφορά σας στο να ενημερώνουμε τον κόσμο για αυτό το σημαντικό έτσι, θέμα που αφορά περίπου 2.000 τουλάχιστον νεφροπαθείς που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση και περιμένουν ένα αμόσχευμα και λίγους ακόμα ανθρώπους, συνανθρώπους να σου περιμένουν να πάρουν μια καρδιά, ένα πνεύμα, τουλάχιστον να μείνουν στη ζωή. Ναι. Ξέρεις Μάριο, όταν υπάρχουν άνθρωποι αθλητές με τη δική σου φιλοσοφία, οι αφορμές και εμείς που παίρνουμε δημοσιογραφικά είναι καθημερινές. Είναι υποχρέωσή μας, αλλά νομίζω και εσύ προσωπικά καταβάλεις καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες να καταρρύψεις ταμπού, κακά τα ψέματα και να περάσεις τα δικά σου πολύ δυνατά μηνύματα. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ακούγοντας την είδηση ότι η οικογένεια μιας άτυχης κοπέλας μπήκε στη διαδικασία να δωρήσει τα όργανα της κόρης τους, ποιο είναι το συνέστημα το οποίο σε πλημμυρίζει και κυριαρχεί αυτά τα τελευταία 24 ώρα? Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό συνέστημα ενσυναίσθησης για αυτή την οικογένεια και χαράς για τους ανθρώπους οι οποίοι θα ζήσουν ή θα αποκτήσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από αυτή την απόφαση που πήραν οι γονείς της Εμμανουέλας. Βέβαια, εδώ πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ στο ότι η Εμμανουέλα είχε εκφράσει αυτή την αγωνία της, αυτό τον πόθο της, αν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση που θα μπορεί να δωρηθούν τα όργανά της, να γίνει η δωρεά οργάνων. Και έτσι η απόφαση θεωρώ των γονιών και των συγγενών της ήταν πολύ πιο εύκολη από τη στιγμή που είχε εκφράσει αυτή την επιθυμία η Εμμανουέλα. Και γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα όσοι έχουμε ενημερωθεί, όσοι γνωρίζουμε πράγματα για τη δωρεά οργάνων, όσοι θέλουμε να είμαστε δωρητές οργάνων, τουλάχιστον να το έχουμε συζητήσει εκ των προτέρων με τους συγγενείς μας. Να έχουμε εκφράσει την επιθυμία μας για να μπορούν και αυτοί μέσα από τη θλίψη τους, μέσα από την οδύνη που έχουν για το χαμό ενός πολύ κοντινού τους ανθρώπου, να βρουν το κουράγιο και να πραγματοποιήσουν αυτή την επιθυμία που μπορεί να έχουμε εμείς. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πράγματα και καταστάσεις, ακόμα και στο νομικό σκέλος που αφορά, που σχετίζεται με τη δωρεά οργάνων. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο πίσω βρισκόμαστε σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι πρέπει να αλλάξει στο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να εξυγχρονιστούμε.
Είμαστε αλήθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την αρχή σχεδόν που έχει ξεκινήσει να ξεκινήσουν να γίνονται οι μεταμοσχεύσεις οργάνων και να υπάρχουν δωρεές οργάνων μέσα από τις μονάδες εντατικής θεραπείας, θεωρώ ότι γίνονται συνεχώς καινούργια νομοσχέδια. Τα τελευταία ήδη 10 χρόνια έχουν έρθει 3 αλλαγές πάνω στο νομικό πλαίσιο που έχει να κάνει με τη δωρεά οργάνων. Και ίσως αυτό έχει λίγο ταλαιπωρήσει, έχει συγχύσει λίγο τους ανθρώπους στην κοινωνία μας. Και αυτό το μπέρδεμα τους δυσκολεύει ώστε να είναι θετικοί πάνω σε αυτό το πράγμα. Ξέρεις κάτι, γεγονός, μία απορία, ναι. Τώρα ένας τηλεθεατής θα σκέπτεται, μας παρακολουθεί, πόσο εύκολο είναι για μένα, πόσο εύκολο είναι η διαδικασία. Εγώ θέλω να γίνω δωρητής οργάνων. Είναι εύκολο? Η γραφειοκρατία θα με εμποδίσει? Όχι καθόλου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο site του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, eom.gr. Εκεί υπάρχει ένα σχετικό κομμάτι που λέει για τη δωρεά οργάνων. Ενημερωνόμαστε και αν θέλουμε να γίνουμε δωρητές, συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική δήλωση δωρητή οργάνων, ναι, με τους κωδικούς μας από το TAXIS, έτσι ώστε να υπάρχει και η σχετική ασφάλεια. Παρόλα αυτά όμως, το νομικό πλαίσιο αναφέρει ότι εάν βρεθούμε σε εκείνη την περίπτωση μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, έχουμε υποστεί εγκεφαλικό θάνατο, ο οποίος είναι μια αναστρέψιμη μορφή για τη ζωή κάποιου ανθρώπου, την τελική απόφαση θα την πάρουν πάλι οι συγγενείς μας, έστω και αν εμείς έχουμε εγγραφή ως δωρητές οργάνων. Δηλαδή θα ερωτηθούν πάλι οι συγγενείς μας, ναι, εάν πούν το τελικό. Στο, ναι, εξωτερικό τι ισχύει πάνω σε αυτό το λεπτό κομμάτι? Μαρία, στο εξωτερικό, ναι, τι ισχύει πάνω σε αυτό το κομμάτι? Υπάρχουν και εκεί διαφορετικά νομικά πλαίσια και νομοθετικά πλαίσια. Το κυριότερο νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι από τη στιγμή που έχεις εγγραφεί ως δωρητής οργάνων, τα όργανά σου είναι, εάν βρεθείς δηλαδή στην θέση του εγκεφαλικού θανάτου, τα όργανά σου πηγαίνουν για τη δωρεά, για να μπορέσουν κάποιοι συνάνθρωποι μας να ζήσουν μια καλύτερη ζωή ή να σωθούν από το θάνατο και να επιστρέψουν στη ζωή. Αυτό που έλεγα και πιο πριν για να συμπληρώσω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε με το άμεσο συγγενικό μας περιβάλλον αυτό το θέμα και να εκφράσουμε την επιθυμία μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη συζήτηση αυτή που θα γίνει και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει δωρητής οργάνων πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε. Θέλω να κλείσουμε λίγο με την δική σου προσωπική ιστορία. Αν δεν κάνω λάθος, σε εβδομαδιαία βάση προγραμματίζεις μέρα παραμέρα αιμοκάθαρση? Ναι, έτσι είναι. 3 φορές την εβδομάδα. Εδώ και πόσα χρόνια, Μάρια? Εδώ και 21 χρόνια. Συμπληρώσαμε φέτος το καλοκαίρι 21 χρόνια. Εντάξει, έχει γίνει πια μία ρουτίνα ζωής, έχει μπει μέσα στην καθημερινότητα. Σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο τομέας της θεραπείας με τις σύγχρονες μεθόδους που υπάρχουν πια και τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά φίλτρα και μηχανήματα και είναι, θεωρώ, πολύ πιο εύκολο σε εισαγωγικά, έτσι να το βάλω πια, κάποιος άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δοκιμασία 3 φορές την εβδομάδα. Δεν πάβει να είναι βέβαια μία δέσμευση και δεν πάβει η μεταμόσχευση να είναι το πιο, έτσι, το καλύτερο φάρμακο, ας πούμε, για την αντιμετώπιση της ασθένειάς μας. Μία μεταμόσχευση θα δώσει μία πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής σε έναν αιμοκαθερόμενο. Ουσιαστικά θα είναι όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όπως εσύ Νίκο, απλά θα χρειάζεται να παίρνει μια φαρμακευτική αγωγή πρωί και βράδυ. Θα λειτουργεί δηλαδή ο οργανισμός του πολύ φυσιολογικά. Μάλιστα. Μάρια, ξέρω την απάντηση, αλλά θα σου κάνω την ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ να εγκαταλείψεις? Έχεις πει, έχω κουραστεί, δεν συνεχίζω?
εννοείς το κομμάτι της αιμοκάθαρσης. Στο κομμάτι να σε κουράζει αυτή η διαδικασία, να πεις δεν μπορώ άλλο, δεν θα πάω σήμερα. Όχι, φυσικά και δεν μου έχει περάσει από το μυαλό. Θεωρώ ότι ορισμένες φορές έχω την ανάγκη να πάω, γιατί ξέρεις, οι τοξίνες και όλα τα υγρά τα οποία μαζεύονται μέσα στον οργανισμό σε κάνουν να μην νιώθεις και τόσο καλά. Οπότε πας στην αιμοκάθαρση για να καθαρίσεις, όπως λέμε, το λέει και το όνομά του, το όνομά της να καθαρίσεις και να νιώσεις πάλι πολύ πιο όμορφα και πιο δυνατός. Μάριε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ξέρεις, ναι, ολοκλήρωσε. Αν επιτρέπεις να κλείσω, γιατί υπάρχουν και ως εκπαιδευτικός, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, οι λεγόμενοι οργανούλιδες, που απευθύνεται στα μικρά παιδιά του Δημοτικού, αλλά και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Είναι προσβάσιμο σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Μπορούν απλά με μία αίτηση το πρόγραμμα να το πάρουν και να το δείξουν στα παιδιά τους και να προγραμματίσουν μία εκπαιδευτική δράση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Αλλά και επίσης, όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, υπάρχουν και εδώ στο Ηράκλειο αξιόλογες προσπάθειες και εξαιρετικές προσπάθειες. Βέβαια. Όπως μια συναδέλφου μου, δασκάλας της Ελένης Καλιατάκη, με ένα παραμύθι το οποίο πρόσφατα ήρθε, εκδόθηκε, αν μου επιτρέπεις να το δείξω. Βέβαια. Λέγεται «Μια αλλιώτικη καρδιά» και είναι ένα παραμύθι που έχει να κάνει με τη δωρεά οργάνων και τα εκφράζει τόσο ωραία που μπορούν... Ακριβώς. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, Μάρι. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Από 8 ετών και πάνω να μπορέσουν να μάθουν κάποια πράγματα γι' αυτό. Τους χαιρετισμούς μας σε κάθε τηλεοπτική μας επαφή και συζήτηση προκύπτουν δυνατά μηνύματα και στο τέλος κάτι μένει. Λιθαράκι, λιθαράκι, τουβλάκι, τουβλάκι. Να είσαι καλά, Μάριε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και δυνατή πάντα κάθε μέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.